το καταλάβει καλά η μειοψηφία που αγνόησε τη φωνή του λαού. Τη δημιουργία κινήματος που, όπως είπε, φιλοδοξεί να καλύψει το προοδευτικό κενό, ανακοίνωσε ο Στέφανος Κασελάκης. Σε αυτό το κίνημα έχετε όλες και όλοι την ίδια συμμετοχή και την ίδια ιδιοκτησία. Αυτό ανήκει σε εσάς, όχι σε μένα, σε εσάς. Μια μέρα μετά τα όσα συνέβησαν πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρόεδρος του που αποχώρησε από το κόμμα, από τα γραφεία του στον Ταύρο και ενώπιον υποστηρικτών του, μίλησε για μια πρωτοβουλία συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι ένα ανοιχτό κόμμα το οποίο θα αγκαλιάζει όλον τον προοδευτικό κόσμο. Θα πολιτεύεται με τις αξίες της αριστεράς στην καρδιά του, αλλά θα απευθυνθεί σε όλον τον προοδευτικό κόσμο. Ο ίδιος αναφερόμενος στους πρώην συντρόφους του έκανε λόγο για κρατικοδίαιτα στελέχη. Η αριστερά είναι τρόπος ζωής. Δεν είναι τρόπος για να ζεις. Όλα αυτά μια μέρα μετά τα όσα συνέβησαν χθες πριν από την έναρξη του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, που στιγματίστηκε από λιποθυμίες, φωνές και τραμπουκισμούς ανάμεσα στους κασελίστας και τους προσκύμενους τους 87. Δεν περίμενα ότι θα έρθει η στιγμή που θα είμαι στο βήμα ενός συνεδρίου και θα αναγκαστώ να καλέσω το σώμα να προστατέψει το κόμμα μας από τον οργανωμένο τραμπουκισμό. Να προστατέψει το κόμμα μας από την οργανωμένη προσπάθεια διάλυσης των διαδικασιών. Να δει ένα τέλος απόψε στην αθλειότητα. Τα όσα πρωτοφανή συνέβησαν οδήγησαν στη διάσπαση του κόμματος, την Τρίτη μέσα σε 15 μήνες, που φαίνεται να φέρνει το ΣΥΡΙΖΑ αντιμέτωπο και με κοινοβουλευτική έκπτωση, καθώς με μία ακόμη αποχώρηση βουλευτού χάνει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης που περνάει πλέον στο ΠΑΣΟΚ. Αυτή δεν είναι διαδικασία. Μας έχει ξεφύγει. Μέχρι στιγμής την ανεξαρτητοποίησή τους έχουν ανακοινώσει ο βουλευτής Κέρκυρας Αλέξανδρος Σαυλονίτης, ο βουλευτής Κιλκής Πέτρος Παπάς, η βουλευτής του Νότιου Τομέα Αθηνών Ραλία Χριστίδου και η βουλευτής Χαλκιδικής Κυριακή Μάλαμα, ενώ την αποχώρησή της από το κόμμα και την ανεξαρτητοποίησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προανήγγειλε και η Θεοδόρα Τζάκρη. Άκουσα ότι σήμερα μέλος της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, πηγαίνοντας στον Ταύρο, είπε ότι τελείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σας γελάσανε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και δεν τελείωσε, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι βαθιά ριζωμένος στην ελληνική κοινωνία. Με αυτό στο μυαλό, οι τέσσερις υποψήφοι πρόεδροι που πήραν τον λόγο εκ νέου σήμερα στο συνέδριο του κόμματος κατήγγειλαν προσπάθεια μετάλλαξης και ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να χάσει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι ίδιοι ζήτησαν από τους βουλευτές που δήλωσαν ή σκέφτονται να ανεξαρτητοποιηθούν να μην το κάνουν και πως σε διαφορετική περίπτωση θα πρόκειται για αποστασία και θα κριθούν από την ιστορία. Εύχομαι καλή τύχη στον κύριο Κασελάκη στο νέο του ξεκίνημα. Η προσπάθειά του να μεταλλάξει το ΣΥΡΙΖΑ δεν απέδωσε. Όσοι απεργάζονται σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς θα απογοητευθούν. Η ιστορία δεν συγχωρεί τους ανθρώπους που υπονομεύουν τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς και τα κόμματά τους. Και ο κύριος Κασελάκης έφτασε στο τελευταίο σκαλοπάτι του εξευτελισμού. Του εξευτελισμού του.